Πάνος ο Καμένος έβγαινε και έλεγε δημόσια ότι εγώ τον έχω αδικήσει και θα τον αποκαταστήσω και ότι και αυτά που είχε πει, από εκεί πέρα έγινε καμία κίνηση, δεν μένωσε. Εσείς προσπαθήσατε να επαναπροσεγγίσετε τη σχέση σας? Μα δεν είχε διαραγή η σχέση. Εγώ έφυγα γιατί μου είπαν ότι δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή το κίνημα να κατέβει σε εκλογές, να το χρησιμοποιήσουν απέναντί μας κτλ. Εγώ θεώρησα ότι θα έπρεπε να με στηρίξει το κόμμα μου, δεν με στήριξε. Δεν κρατάω κακία, γιατί έτσι είναι η ζωή. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει να βγω στα κανάλια και να έλεγα να αρχίζω να γυρίζω και να λέω κατά των εξαρτήτων Ελλήνων του Καμένου. Αυτό νομίζω ότι εμένα με ενδιαφέρει δικαίωση στον κόσμο. Και από εκεί πέρα, ποιο κόσμο κατάλαβε. Απλά είδα όμως ένα αντιφάγο σύστημα το οποίο ήθελα να με φάει, γιατί εγώ ξέρω τι πληρώνω. Εγώ πληρώνω την απόπειρα δωροδοκίας που κατήγγειλα τότε το 2014. Αυτό πληρώνω. Και πληρώνω το 7,5% που πήρα επίσης και ως υποψήφιος περιφερειάρχης. Ενώ το κίνημά μου πήρε 3,5%. Αυτό ήταν, νομίζω, χτυπήματα τα οποία έπρεπε να τα υποστώ, γιατί ίσως και ο τρόπος που μιλούσα, ίσως και οι κινήσεις ενοχλούσε. Είναι πράγματα που με έχουν πειράξει, είναι ότι άσχετα γιατί βγήκα ότι ο χαζός, το παιδί, ο ηθοποιός και τα λοιπά που εξευτέλησε το πολιτικό σύστημα και είναι ανόητος, λέγει και δημοσιογράφος, βουλευτής, κάποια στιγμή και έκανε δηλώσεις. Αλλά κανείς δεν είπε, ρε παιδιά, αυτός τι καταγγέλει? Καταγγέλει μια συνταγματική εκτροπή. Και με ένα βιντεάκι το οποίο βγήκε και όσοι το είδαν στο διαδίκτυο κατάλαβαν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί όταν λες μέσα και στους διαλόγους, όπως επίσης και όταν έκανα μήνυση, γιατί προχώρησα να κάνω μήνυση στον δικαστικό λειτουργό και πήρα την αποκωδικοποίηση, την αποφώνηση, απομαγνητοφώνηση μάλλον, και γράφει θα σου φέρω 700.000 στο σπίτι. Αυτό δεν συνιστά αδίκημα απόπειρας δωροδοκίας? Τι είναι? Σου χρωστάω 700.000 και πρέπει να τα φέρω τώρα?